Οι λαοί είναι απέναντι στην κλιμάκωση του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Η συνέχιση της ρώσικης εισβολής, η είσοδος ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Κούρσκ, η άμεση εμπλοκή πανάτο-Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πόλεμο και η προμήθεια της Ουκρανίας με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς για επιθέσεις στη ρώσικη ενδοχώρα διαμορφώνουν όρους για γενίκευση του πολέμου, ακόμα και με τη χρήση πυρηνικών όπλων. Την ίδια ώρα το Ισραήλ ισοπεδώνει τη Γάζα και τώρα τη Δυτική Όχθη με γενοκτονία κατά του Παλαιστινιακού λαού. Η μετατροπή της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμική με πρίκα 500 δις της έκθεσης Ντράγκη, αλλά και η ενίσχυση της εμπλοκής με βάσεις, όπλα και πυρομαχικά από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα και με τη στήριξη των άλλων κομμάτων ρίχνουν νέο λάδι στη φωτιά. Στις συνθήκες των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων για το μοίρασμα των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία της κοινής πάλης των λαών για τα δικά τους αφοτελή συμφέροντα ενάντια σε κάθε εμπλοκή των χωρών τους.